Μετά από σχεδόν ένα αιώνα ζωής, το κτίριο που κάποτε στέγαζε το βρεφοκομείο του Ηρακλείου και μεταγενέστερα μετετράπησε σχολικό συγκρότημα, κατεβάζει ρολά μετά τα 6 Ρίχτερ. Η σχολική χρονιά για τους μαθητές του 24ου και 31ου Δημοτικού Σχολείου τεινάζεται στον αέρα, καθώς έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές στο εσωτερικό του και χρήζει βαριάς παρέμβασης αποκατάστασης. Στο 24ο και 31ο, δυστυχώς, δεν είναι εφικτό να προβούμε σε τέτοιου είδους εργασίες χωρίς να προηγηθεί μια ειδική μελέτη ενίσχυσης του συγκεκριμένου παλαιού πετρόκτης του κτίσματος, ώστε να μπορεί να γίνει στη συνέχεια ένα ειδικό έργο για την αντισεισμική θωράκιση του κτιρίου και να επανέλθει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα επικρατέστερα σενάρια αυτή τη στιγμή είναι είτε τα παιδιά να στεγαστούν σε λιώμενες αίθουσες που ήδη υπάρχουν εντός του σχολικού συγκροτήματος, είτε να επιστρέψουν και πάλι στα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Τουλάχιστον ένα χρόνο αναμένεται να διαρκέσει το έργο αποκατάστασης στο 24ο και 31ο Δημοτικό Σχολείο. Εκτός από τα δύο δημοτικά σχολεία της Οδού Γερονιμάκη, τρία νηπιαγωγεία και το 7ο Δημοτικό στην περιοχή της Όασης παραμένουν προς το παρόν κλειστά. Σε πολλά άλλα η αποκατάσταση προχωρά παράλληλα με την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως το 12ο το Δημοτικό Σχολείο στον Πόρο, που αντιμετωπίζει πιο μικρές κλίμακα ζημιές, κυρίως στους εξωτερικούς χώρους, με ρογμές και καθεζήσεις. Η κεντρική είσοδος έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, ενώ οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματά τους κανονικά. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τα τεχνικά κλιμάκια επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση, προκειμένου να μην επηρεαστεί περαιτέρω η σχολική κοινότητα. Για το 7ο και 12ο, θα μπορέσουμε να αποδώσουμε σε χρήση ξανά τα συγκεκριμένα κτίρια, τα πετρόκτιστα, αφού πραγματοποιηθούν κάποιες παρεμβάσεις που δεν κρίνονται ιδιαίτερα πολύπλοκες. Μπορούμε δηλαδή με ένα σχετικά απλό τρόπο, μέσω μιας εργολαβίας όμως και όχι με τα συνεργεία του Δήμου, να τα φέρουμε σε μια ασφαλή κατάσταση. Το γνωστό και χρόνιο αγκάθι των ελλείψεων στη σχολική στέγη στο Δήμο Ηρακλείου έρχεται στο προσκήνιο επιτακτικά. Από τη μία τα διάσπαρτα μισθωμένα νηπιαγωγεία και από την άλλη σχολικά συγκροτήματα πολλών δεκαετιών που ο σεισμός επιβάρυνε σε μεγάλο βαθμό. Αξιολογώντας όλα τα δεδομένα που προκύψαν από τις αυτοψίες που κάναμε σε όλα τα σχολεία, ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο η καλή συντήρηση των σχολικών κτηρίων τα τελευταία χρόνια, είχαμε αρκετές προβληματικές περιπτώσεις που αν είχαν μπει σε σεισμική διαδικασία χωρίς να έχουν προηγηθεί οι επισκευές, τότε ίσως τα αποτελέσματα να ήταν πολύ χειρότερα. Οι εργασίες αποκατάστασης τρέχουν, με τους γονείς ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις να προβληματίζονται για την ασφάλεια.